από καρδιωτικές εικόνες λόγω λειψιδρίας στο φράγμα Ποσελέμη, στη τεχνητή λίμνη Μόρνου, στη στερεά Ελλάδα, η οποία αποτελεί τον κύριο ταμιευτήρα ίδρευσης της Αθήνας, ενώ σε χαμηλά επίπεδα και η τεχνητή λίμνη Πηνίου, με την επιστημονική κοινότητα να εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για την κατάσταση, την οποία δυσχεραίνουν οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν περιορισμοί και να ληφθούν αποφάσεις. Ήδη 14 δήμοι της χώρας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μεταξύ αυτών ο Δήμος Φεστού, Βγιάνου, Μινώα Πεδιάδας, Γόρτινας και Ακισάμου. Με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες της φετινής χρονιάς, με την αλλοβρία να έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα υδατικά αποθέματα του νησιού, τονίζομαι πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του χρόνου. Και θα ζητήσουμε άμεσες λύσεις. Δεν είναι δηλαδή ένα μακρόχρονο σχέδιο, αλλά είναι το άμεσο πώς θα βγάλουμε την επόμενη μέρα. Και το άμεσο είναι πρέπει να έχουμε χρηματοδοτήσεις, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους τομείς της άρδευσης όπου είναι αναγκαίο. Πέρα των περιοριστικών μέτρων, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε με σύνεση το νερό το οποίο είναι διαθέσιμο, έτσι ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί μας να καλλιεργήσουν. Η περιφερειακή Νότα Λασιθίου είναι ίσως από τις πιο άνυδρες περιοχές όλης της Κρήτης. Πάνω σε αυτό ετοιμάζουμε και έχουμε προχωρήσει σε ανάθεση δύο νέων λιμνοδεξαμενών, η μία στη Κάτω Ζάκρο και η δεύτερη, η οποία είμαστε στη διαδικασία της ανάθεσης στην περιοχή του Κουτσουρά. Και μόλις χτες κάναμε μία αυτοψία για ένα νέο φράγμα στην περιοχή του Καθαρού, για να ολοκληρώσουμε τις μελέτες και να δούμε πώς θα προχωρήσει η περιφερειακή ενότητα να διαχειριστεί τον ορίζοντα τον υδροφόρο σε τέτοιο σημείο και σε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε και φράγματα να σχετικά να δημιουργούνται αντιπλημμυρικά, αλλά και να καλύπτουν τις ανάγκες ίδρευσης και άδρευσης των κατοίκων του Λασιθίου. Όπως σημειώνει η κυρία Μιμίκου, στην Αττική είχαμε μείωση 45%, ενώ μείωση είχαμε και στην Κρήτη και ειδικά στην Ανατολική Κρήτη και στον Άγιο Νικόλαο ήταν της τάξης του 60%. Η λειψιδρία στην Ελλάδα είναι ένα ενδημικό φαινόμενο, είναι το έλλειμμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης του διαθέσιμου νερού. Επομένως, η λειψιδρία υπάρχει λόγω της ξηρασίας, αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε λειψιδρία χωρίς να έχουμε ξηρασία. Πολλές ανατολικές χώρες έχουν έλλειμμα, απλά μας φαίνεται πιο πολύ όσο συνεχίζονται τα ξηρά και άνοβρα χρόνια. Πραγματικά, η Ανατολική Κρήτη ιδίως έχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού, τόσο επιφανειακών υδάτων όσο και υπόγειων υδάτων. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε λύσεις πώς θα καλύψουμε τις δύσκολες χρονιές που έρχονται με το πρόβλημα της λειψιδρίας. Καταλαβαίνετε, αγροτική παραγωγή χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κινδυνεύει και σε πολλά σημεία και η ίδρυυση των νησιών ακόμα. Για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί, δήμαρχοι της Κρήτης διεκδικούν χρηματοδοτήσεις για τα αναγκαία έργα στη σκιά της κλιματικής κρίσης, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύση Σταμενίτη, να αναφέρεται στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς έχουμε τρία μεγάλα προγράμματα, τα οποία είναι το ένα μεγάλο έργο, αγιοπελτικά έργα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να βγει η πρόσκληση μέσα στο 24. Μικρά αγιοπελτικά έργα κάτω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να βγει η πρόσκληση το 25. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα, το Ίδρο 2.0, ένα πρόγραμμα που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το εμπνεύστηκε και το υλοποιούμε τώρα, που θεωρείται από τα μεγαλύτερες παρεμβάσεις αγιοπελτικών έργων τα τελευταία 50 χρόνια, και μάλιστα δύο έργα από αυτά είναι στην περιφέρεια της Κρήτης.